Το ξεκίνημα είναι η Συρία. Φαίνεται ότι οι επεμβάσεις είναι αναπόφευκτες. Δεν πρέπει να τις πούμε πόλεμο καταρχήν, θα το συζητήσουμε αναλυτικά μετά, αλλά αυτή η χώρα εδώ, απέναντι από την Κύπρο, είναι η χώρα των 22,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Αμερικανοί και οι συμμαχοί τους έχουν αποφασίσει το χτύπημα, ίσως επειδή κανένα δεν βολεύει η ανατροπή Άσαντ, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το χτύπημα θα είναι ένα χειρουργικό χτύπημα. Πύραυλοι εναντίον επιλεγμένων στόχων. Να μην μείνουν αναπάντητες οι επιθέσεις με τα χημικά, αλλά να πληγεί και τόσο όσο. Πώς θα γίνει αυτό το χτύπημα? Ποια είναι τα σημεία κλειδιά και τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα αυτό? Σήμερα με τον Guardian λοιπόν υπάρχει η Κρήτη και η βάση που υπάρχει εκεί, που την ξέρουμε όλοι, μιλάμε για τη Σούδα, και από εκεί πλοία υποβρύχια και αεροπλάνα των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιχειρήσουν εναντίον της Συρίας. Υπάρχει επίσης στην Καλαμάτα μια βάση όπου έχουμε μη επανδρομένα πολεμικά αεροπλάνα. Είναι αυτά που πετάνε σχεδόν αθόρυβα. Απαραίτητα για να γίνει ένα πολεμικό χτύπημα. Κάποιοι λένε ότι ήδη από εκεί πετάνε τέτοια αεροπλάνα και κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Η Νάπολη έχει τη βάση του στόλου, είναι το στρατηγείο εκεί. Προφανώς θα είναι το μάτι και το αυτή αυτής της επιχείρησης. Στη συνέχεια έχουμε τα χωρικά ύδατα της Αλβανίας. Εκεί βρίσκονται ήδη εδώ και μερικές μέρες 4 πλοία του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Μακριά ακόμα, αλλά και κοντά ταυτόχρονα. Τουρκία, κομβικός ο ρόλος ούτως ή άλλως και σε επιχειρησιακό επίπεδο και αργότερα στο διπλωματικό. Η βάση της Σμύρνης είναι η πρώτη και θα δούμε αργότερα και το Ιντσιρλίκ. Κατεβαίνοντας πιο κάτω, έχουμε ήδη 4 πλοία, αμερικανικά πλοία με πυράβλους Tomahawk. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η πύραυλη ίσως θα είναι τούτη τη φορά η βασική αιχμή που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα χειρουργικά χτυπήματα εναντίον της Συρίας. Προχωρούμε στη συνέχεια στην Κύπρο, την περιβόητη βρετανική βάση που υπάρχει εκεί, η οποία επίσης θα χρησιμοποιηθεί. Για να πάμε στο Ιντσιρλίκ στη συνέχεια, όπου κομβικότατο σημείο, μεγάλη βάση, προφανώς και από εκεί, σύμφωνα με τον Guardian, θα έχουμε επιχειρήσεις. Και να φτάσουμε μέχρι την κοντινή Ιορδανία. Σε αυτή τη χώρα, με τα πολύ ιδιαίτερα, ειδικά τα τελευταία χρόνια δεδομένα, έχουμε τα αμερικανικά αεροπλάνα από τα οποία θα υπάρξουν χτυπήματα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε την υποστήριξη από τον αμερικανικό στόλο που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο, σε μόνιμη βάση, ένα μεγάλο μέρος του και ούτως ή άλλως ενισχύσεις που έχουν φτάσει τα τελευταία. Να δούμε και δύο κουβέντες, δύο στοιχεία για τη Συρία, για να έχουμε όλοι ίσως μια πιο πλήρη εικόνα για αυτή την χώρα. Ένα απέναντι από την Κύπρο. Όπως είπαμε, πρωτεύουσα της είναι η Δαμασκός, υπάρχουν 13 κυβερνία, έχει μια έκταση 185.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κάτι λίγο πιο μεγάλο από την Ελλάδα, ή περίπου έτσι ας το πούμε. Πολύς κόσμος, 22,5 εκατομμύρια οι κάτοικοί της. Ένα ξηρό κλίμα, ζέστη, κτηνοτροφία και γεωργία από τις βασικές ασχολίες. Και οι εξαγωγές της είναι βαμβάκι, σιτάρι, υφάσματα, κριθάρι, δέρματα και καπνός.